Εμείς καταρχάς θεωρήσαμε απαραίτητο ένα συνέδριο που έχει ως θέμα του την καινοτομία στην αυτοδίκηση να γίνει εκτός Αθήνας και γι' αυτό και ήρθαμε ακριβώς στην Τρίπολη, όπου υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που εκτός από την καλλιέργεια θεωρητικής γνώσης έχει και έντονο επιχειρησιακό προβληματισμό. Και μια και εμείς ως διοικητικό επιμελητήριο συνδυάζουμε τόσο την καλλιέργεια και προαγωγή της θεωρίας της διοικητικής επιστήμης, σε συνδυασμό όμως πάντα με την πρακτική της εφαρμογή. Προσπαθούμε λοιπόν να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πρακτικές λύσεις πάνω στα υφιστάμενα προβλήματα, πολύ σημαντικά από τα οποία είναι και αυτά που μόλις αναφέρατε. Ας πούμε τα θέματα κατανομής αρμοδιοτήτων, τα θέματα ορθότερου μοιράσματος των πόρων, τα θέματα της ανάπτυξης τοπικών πόρων από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που θα ωφελήσει βέβαια τη συνολική ελληνική κοινωνία. Τι μπορούμε να πούμε σε τίτλους, έτσι, φεύγοντας, τι μπορούμε να κρατήσουμε και τι μπορούν να κρατήσουν και οι αυτοδιοικητικοί που θα κάνουν και ένα χαιρετισμό γρήγορο. Το ότι υπάρχει δυναμικό, τόσο επιστημονικό, όσο και σε επίπεδο σκέψης, διανόησης και ιδεών, που μπορούν να συνδυαστούν αυτά και να καταλήξουμε σε πρακτικά αποτελέσματα προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μένουν και οι άνθρωποι στην πατρίδα τους και να χαίρονται από την δημιουργική τους δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Κατσί, τέταρτο συνέδριο καινοτομία στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν και ζητήματα. Οι δήμαρχοι πολλές φορές φωνάζουν, μας δίνουν τα αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία, πολλούς πόρους. Δίνονται και κάποιοι πόροι, υπάρχουν κάποια θέματα. Θα ακούσουμε αρκετά πράγματα, πολύ σημαντικά πράγματα, και για την ορθή αξιοποίηση των επιστημόνων. Τους ακούνε οι αυτοδιοικητικοί, σας ακούνε εσάς? Ποιος κρεμάδης κάνει σωστή δουλειά, σοβαρή δουλειά? Νομίζω μας ακούνε όλο και περισσότερο. Είχαμε και μία εφαρμογή αυτών στη ΔΕΙΑ της Δημοτρίπολης. Νομίζω ότι έχει γίνει κοινός τόπος πια ότι θα πρέπει τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά της δημόσιας διοίκησης να αντιμετωπίζονται και με τη γνώση την επιστημονική. Δεν έχουμε φτάσει στην πλήρη εφαρμογή αυτού, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω υπάρχει καλή συνεργασία τουλάχιστον στο δικό μας επίπεδο. Βοηθούν το Πανεπιστήμιο αυτό, έτσι, αυτά τα συνέδρια, όχι μόνο προς την εξωστρέφεια και επί της ουσίας? Ειδικά επί της ουσίας, γιατί δείχνουν ότι εμείς εφαρμόζουμε τις τεχνικές αυτές. Βελτιώνουμε και εμείς τις διάφορες τεχνικές μας, μεθοδολογίες μας, και η τοπική αυτοδιοίκηση βοηθιέται, το δημόσιο, η τοπική κοινωνία αναπτύσσεται, που είναι σκοπός ενός πανεπιστημίου της περιφέρειας. Του διαζώσης συνεδρίου και του εξαποστάσεως συνεδρίου. Πραγματικά χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Και θα ήθελα να πω ότι έχουμε καλά νέα και θέλω να το ακούσουν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης, ότι πραγματικά και εγώ τα καλά νέα τα έμαθα τελευταία. Και τα καλά νέα είναι ότι ναι, ρωτούν όλοι. Υπάρχει ευρωτιμία στη δημόσια διοίκηση και στους οδάφους. Και όμως υπάρχει και είναι καταγεγραμμένη και υπάρχει σε ένα λεγόμενο αποφετήριο καλών πρακτικών για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το βρήκα και εγώ κατά τύχη, γιατί η πληροφορία, όπως ξέρετε, δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα στην Ελλάδα. Και πραγματικά μπορείτε να ωφεληθείτε όλοι ελέγχοντας αυτό το αποφετήριο, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση innovation.gov.gr, και από εκεί και πέρα να πάρετε ιδέες για το πώς να λειτουργείτε καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εκτός από εμάς εδώ που παρακολουθούμε, έχουμε και τη δυνατότητα του live streaming και παρακολουθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές κυρία, αλλά και γενικότερα δημόσιοι υπάλληλοι από την Ελλάδα. Οπότε να ξέρετε ότι δεν είμαστε μοναδικοί που είμαστε εδώ στο αμφιθέατρο. Ιδιαίτερα οι φοιτητές παρακολουθούν, τους έχω δώσει την εξής οδηγία, ότι να παρακολουθήσουν τις πολύ καλές ομιλίες που έχουμε για σήμερα, και πραγματικά σκούνται οι άνθρωποι που
θα κάνουν μια σχέση τώρα είναι όλοι practitioners, επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ήθελα τις ομιλίες να τις παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας και στο επόμενο μεταπτυχιακό μάθημα που θα κάνουμε θα αυτοδιάρθουμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε σας παρακαλώ πολύ το καλό νέο να διαδοθεί, να το εκμεταλλευτείτε όλοι και έχουμε να έχουμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα που μας αφορούν όλους. Έχει να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Διοικητικού Επιμελητηρίου με τον οποίο κάνουμε μέσα στο συνέδριο και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στους χαιρετισμούς. Είμαι εδώ πέρα σήμερα, όπως είπε ο καθηγητής Γκλιωμάτης, είμαι ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Ομίλου Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδος, που είναι γνωστός όμως ως Διοικητικού Επιμελητηρίου. Είναι γνωστός έτσι, γιατί ο Όμιλος δεν συγκεντρώνει μόνο τους διοικητικούς επιστήμονες, εκείνους δηλαδή που έχουν ένα τεκμήριο, ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, ένα μεταπτυχιακό στον χώρο, στο πεδίο της διοικητικής επιστήμης. Αλλά επειδή ακριβώς η διοικητική επιστήμη είναι κάτι που εξαρτάται εντελώς από την πραγματοποίησή της, από την εφαρμογή της, έχουμε στον χώρο μας και μάλιστα ίσως είναι και περισσότερο εκείνοι οι οποίοι ασκούν διοίκηση στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή όλους οι πόλους εκείνους, τέλος πάντων, που κατέχουν θέσεις ευθύνης και εφαρμόζουν είτε γνωρίζοντας είτε πολλές φορές μη γνωρίζοντας εμπειρικά διοικητικές πρακτικές στην καθημερινή του επάγγελμά τους. Επιπλέον, έχοντας μια τέτοια αντίληψη ότι η θεωρία πρέπει να συνδυάζεται με την πράξη, κάτι δηλαδή που αντιστοιχίζει κάνουν οι φορείς που λέμε την κοινωνία, είναι ανάλογες και οι εκδηλώσεις μας. Προσπαθούμε δηλαδή πάντα να πετυχαίνουμε μια ισορροπία συνδυασμού τόσο προαγωγής της θεωρητικής γνώσης, όσο και τεκμηρίωσης της με πραγματικές εφαρμογές, με πώς το να δούμε μεγαλύτερη δηλαδή επιχειρησιακότητα. Αυτά που λέμε να μην μένουμε μόνο σε επιχειρηματικά ή σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά μπορούμε να δούμε και το φως της πραγματοποίησης. Είχαμε κάνει παλιότερα το δεύτερο μας αστυνομικό σχέδιο αφημάτων που είχε θέμα την αυτοδιοίκηση. Είχαμε πει ότι ωραία, αφού μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, το πρώτο που οφείλουμε να κάνουμε είναι το επόμενο συνέδριο να είναι πιο στοχευμένο σε εκείνα τα θέματα, όπως ακριβώς η καινοτομία, που μπορούν να δώσουν. Κύριε Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του Μετρίου, κύριε Πρόεδρε του Μετρίου, κάποιοι συνάδελφοι, κύριε Σκυφίδη, είναι πράγματι μία από τις αποστολές του Πανεπιστημίου, εκτός από την δασκαλία και την έρευνα που όλοι υπηρετούμε, να συνδεόμαστε με τις αδερφικές κοινωνίες, να βοηθάμε να καθιερώσουμε αλληλεπίδραση και να προσφέρουμε τη γνώση μας όπου είναι αυτό. Αυτό έχει επιτευχθεί και το επιτυχάμε συνεχώς. Να δώσω χαρακτήρες για την κυρία Γεωργιαμάνη στην άνθρωπο για την πρωτοβουλία και για πάρα πολλές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το παρελθόν. Η καινοτομία, τα εργαλεία της, η επιστημονική γνώση είναι βάρη πια. Έχει γίνει το ότι μόνο θα πάρει μπροστά η κοινωνία. Λοιπόν, και αυτό που πρέπει να πούμε και να γνωρίσουμε είναι ότι όλα τα εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε τα δίνουμε στην επικοινωνία, στις κοινωνίες. Υπάρχουν στο innovation.gr και θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή διάλογο, σε μια αλληλεπίδραση, για να μπορέσουμε και να περιδώσουμε και να περιδεύουμε και εμείς ήδη. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, να καλωσορίσω στην Τρίπολη τον κύριο Βοδημητρίου, στην πατρίδα του. Να ευχαριστήσω και όλους τους καθηγητές που παρευρίσκονται σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κλιμάνη για την δημιουργία της διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου. Κύριε Βρυτάνη, κύριε Δήμαρχε Κοκκινίας, κύριε Κούλη, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε ούτε να την παρακολουθήσουμε, όχι να την εφαρμόσουμε, να γίνονται τέτοιες προσπάθειες που σκοπό έχουν να μεταφέρουν τη γνώση, την επιστημονική γνώση για τη μέρα πράξη, στην εφαρμογή της, είτε μέσα από τις διοικητικές υπηρεσίες της πολιτείας,
και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια και το συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταρχάς, να δώσω τα συγχαρητήριά μου που με αυτό το συνέδριο τιμούμε έναν άνθρωπο τη τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίο έφυγε πρόσφατα σε πολύ μεγάλη ηλικία από κοντά μα, τον κύριο Χριστάκη. Ένα άνθρωπο ο οποίο είχε προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση για πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία που αναλάβατε, κύριε καθηγητά. Από εκεί και πέρα, τοπική αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, στο εστιατό μετασχηματισμό στην έξι πόλη, τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε τα εργαλεία αυτά να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη από ωφελία των πολιτών μα. Είτε για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, χωρί να χρειάζονται πολλέ φορέ να επισκέπτονται τι υπηρεσίε του Δήμου, είτε πληρώνοντα την γραφειοκρατία που απαιτείται πολλέ φορέ για κάποια απλά έγγραφα. Έχει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία και σε αυτή την προσπάθεια ακολουθούν με άλλου ρυθμού και όλοι οι δήμοι τη χώρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε αυτό το συνέδριο εδώ στην Τρίπολη. Να εκφράσω τον παραπονό μου ότι δεν βλέπω πολλά στελέχη και τη τοπική αυτοδιοίκηση παλιού, αλλά και τη διοικητική ιεραρχία των υπηρεσιών τη πολιτεία εδώ στο συνέδριο, γιατί βλέπω στο πρόγραμμα όλοι οι ομιλητές είναι εξαίρετοι στον τομέα τους και θα προσφέρουν πάρα πολλά μέσα από τις ομιλίες τους. Εμείς, ο Δήμος Τρίπολης, κάνουμε μια προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή του ψηφιακού διασχηματισμού, να συνεργαστεί στον κύριο Κυριεμάδη σε διάφορα θέματα που αφορούν την τεχνολογία στο Δήμο Τρίπολης. Είμαστε σε αρχικά βήματα, αλλά προσδοκούμε ότι σιγά σιγά όλο αυτό θα εξελιχθεί, όπως είπα, καταλήγοντας στο τέλος την ωφέλεια των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ για την οργάνωση αυτού του σημαντικού συνεδρίου στην πόλη μας και εύχομαι καλή επιτυχία στην εργασία του συνεδρίου. Αλλά και πολύ σημαντική πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση,
ενός ανθρώπου με το έργο ανέδειξε τη σημασία της γνώσης και της συνεργασίας, ευνέει αυτή την προσπάθεια. Με την πεποίθηση ότι οι εργασίες του συνεδρίου θα προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και θα αποτελέσουν ευκαιρία για νέα βήματα προς το εμπρός, εύχομαι μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση και την προσφορά σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως. Καλώς ήρθατε στην Αρκαδία και στην έδρα του νομού μας την Τύπρα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Πρίτανη, κύριοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι του Δημοτικού της Περιφέρειας και καθηγητές, συγκρατείτε για την διοργάνωση. Εμάς μας τιμά ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Κομιτήριου Αρκαδίας έχουν πάρα πολύ στην υποχή. Τρανή απόδειξη της προάλλης που παρακολουθούσαμε την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το πρόγραμμα Soda Sense με την περιφέρεια και το Κομιτήριο του Κουριτά. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Και πόσο μάλλον, κύριε Πρίτανη, και το τελευταίο διάστημα που η περιφέρεια επέγραψε για τη μεταξύ Κομιτηρίου Πελοποννήσου και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχέση για το Γραφείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αυτό είναι τρανή απόδειξη ότι οι πραγματικές συνέργειες των επιστημονικών φορέων, των Δήμων, της Αυτοδιοίκησης αλλά και των Μιλητηρίων, οθεί προφανώς σε κάποια αποτέλεσμα. Η καινοτομία είναι κρίσιμη, η τοπική αυτοδιοίκηση περνάει μια κρίση έχοντας λιγότερους πόρους παλαιότερα, αλλά η καινοτομία μας βοηθάει, ειδικά στους τοπικητικούς, να ενταθούν γρήγορα στις τεχνολογίες. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η παράλληλη πλέον μεταξύ φορέων είναι μη διάλογο τουλάχιστον χρήσιμη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Πρόκειται για διεθνείς φορέα και τον καλέσαμε ειδικά για να μας κάνει μια ανάλυση τι έχει κάνει μέχρι τώρα στο ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήματος Νέων. Καλώς επίσης να μας αναλύσει και τα μελλοντικά σχέδια για την επιπλέον πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στο Δήμο Αθηναίων. Θεωρούμε ότι είναι η πρώτη ομιλία που θα γίνει από πλευρά ανθρώπων οι οποίοι όχι μόνο χαρακτηρίζουν το συνέδριο, αλλά θέλουν να δείξουν και τις δράσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρίτανη, αγαπητοί δημάρχοι, εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Κρυμάδη, σας μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος δεν μπορείς να βρίσκεται ανάμεσά σας λόγω αμυγημένων υποχρεώσεων και στη θέση του οποίου βρίσκομαι εδώ σήμερα, εκ μέρους του για να σας παρουσιάσω μέχρι τώρα την πορεία και την εξέλιξη των έργων της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης, την οποία εκπροσωπώ ως Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι χαρά που βρίσκομαι ξανά στο αμφιθέατρο μετά από 20 χρόνια από τη δική μου είσοδο στο αμφιθέατρο του Τελείου Νοσοκοκύρου ως φοιτητής πληροφορικής και βλέπω εδώ ανάμεσά σας τον δικό μου καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Κώστα, ο οποίος είναι ένας επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία στα πληροφοριακά συστήματα, τόσο σε ηγετικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο και είναι τυχεροί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου σας, κύριε Κρυμάδη, που θα τον έχουμε στο δυναμικό του στο επόμενο διάστημα. Όπως τυχεροί είναι και για εσάς που σας έχουν ως πρόεδρο και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Η ΔΑΕΜΑ αποτελεί με ευθύνη το τεχνολογικό και ψηφιακό γραχείο του Δήμου Αθηναίων. Εξυγχρονίζει τη λειτουργία του και τις υποδομές ώστε να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες αιχμής στους δημότες της πόλης μας. Η ΔΑΕΜ προάγει την αειφορία και την κοινοτομία επιδιώκοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την υποστήριξη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, σχεδιάζοντας, υλοποιώντας για το παρόν και το μέλλον. Είμαστε όλοι σύμμαχοι στις δεσμεύσεις του Δημάρχου μας, του Χάρη Δούκα, όπου σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν τη δημιουργία μιας ανθεκτικής και βιώσιμης πόλης. Ανατρέπουμε το κλίμα της ακινησίας, της αδράνειας και όσο εμπόδισαν την Αθήνα να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και το μήνυμά μας είναι η Αθήνα τώρα μπορεί. Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική καρδιά της ιστορίας με ένα νέο δημιουργικό μοντέλο διοίκησης. Με γρήγορα ανακλαστικά και άμεσα αποτελέσματα αγκαλιάζουμε όλους τους κατοίκους της πόλης με αυθεντικό τρόπο, με ανθρωπιά, με κοινωνική και οικολογική ευαισθησία. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά
να προωθήσουμε λύσεις με κοινωνικό περιεχόμενο παντού, χωρίς την παράκαμψη των δυσκολιών. Προχωράμε στην ανατροπή της κρίζας πραγματικότητας που σχέζει την πρωτεύουσα. Προωθούμε λύσεις με προοπτική παντού στην πόλη μας, στην γειτονιά. Υπάρχει χώρος για το καινούργιο. Υπάρχει χώρος για νέες τεχνολογίες, για την κοινωνία της πληροφορίας και σχεδιάζουμε με θέληση ισχυρή, ώστε η Αθήνα, η πόλη του πολιτισμού και της δημοκρατίας, να γίνει εστία δημιουργίας, πρωτεύουσα της καινοτομίας. Σας δείξω ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που βοηθούσε το μέσο στο προηγούμενο διάστημα ως ΔΑΕ. Hello, my name is Sarah and I was recently scammed by a broker. Thank you.